Στο τέλος του παιχνιδιού κερδούσαμε νομίζω Απόλλωνας 15-20 πόντους. Μπήκα εγώ μέσα, μπήκε και ο Βεζέγκοφ από την άλλη και ήταν, πήγαινε σαν one man show, man to man, επίθεση για μήνα. Εγώ με τον Βεζέγκοφ, ήταν στο ύψος μου τότε. Ναι, οκ. Okay. Θυμάμαι έβαλα εγώ ένα καλάθι, αυτός δεν τα κατάφερε, τελείωσε το παιχνίδι. Πήγαιναμε στα βοηθήρια και είχε ο coach Τσανγκαρίδης, είχε την ομάδα του από έστω έξω από τα βοηθήρια και όπως περνούσα γυρίζει ο coach και λέει του Βεζέγκοφ, το βλέπεις αυτόν, του λέει, αυτός θα παίξει μπάσκετ, εσύ δεν θα παίξεις, του λέει. Και το βλέπω μετά από 10 χρόνια και λέω, είχε λάθος ο κόλλος ο Τσανγκαρίδης τελικά, ότι ο Βεζέγκοφ πέτασε, πήγε που πήγε, εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Στέφανε, μια χρονιά γεμάτη φέτος με το ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα δεν πήγε όπως θα περιμένατε από την αρχή της χρονιάς. Ήταν πολλά που γίναν μέσα σε αυτή την σεζόν. Πες μας εσύ έτσι πώς την είδες αυτή την χρονιά. Ήταν μια πολύ περίεργη χρονιά η φετινή με το ΑΠΟΕΛ, που στο τέλος καταφέραμε να διεκδικήσουμε τους στόχους μας τουλάχιστον, και τους δύο, και το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς. Ξεχάσαμε τα πρώτα τρία παιχνίδια με λυπή ρόστερ. Βρεθήκαμε ήδη σε πάρα πολύ δύσκολη θέση απέναντι στους αντιπάλους μας. Μετά κάναμε ένα πολύ καλό σερί, 5 συνεχόμενες νίκες με γεμάτο ρόστερ. Δείξαμε ότι παίρνουμε ρυθμό. Ήρθε η άτυχη στιγμή με τον τραυματισμό του Λούκας. Στήχησε στην ομάδα κυρίως σε ψυχολογικό κομμάτι, σε ρυθμό. Χάσαμε το ρυθμό μας. Χάσαμε ακόμα κάποια παιχνίδια λόγω αυτού του τραυματισμού. Δεν φέραμε καινούριο παίχτη που πιστεύω εγώ προσωπική μου άποψη, αν έρχονταν κάποιο παίχτη όπως έκανε το Παραλίμνη και ο Απόλλωνας, που αλλάξαν αμέσως τον τραυματία του παίχτη, θα βρισκόμασταν πιο ψηλά στο πίνακα. Αλλά όπως είπα και πριν, στο τέλος της χρονιάς ήμασταν τέταρτοι. Πήγαμε στα play-offs, διεκδικήσαμε τη σειρά με τον κεραυνό. Δεν καταφέραμε να πάρουμε κάποιο παιχνίδι. Εντάξει, ήταν μια περίεργη χρονιά. Mm-hmm. Πάντως, στην αρχή της σεζόν, ο περισσότερος κόσμος σας έχριζε και από τα φαβορί για να φτάσει μέχρι τέλους τουλάχιστον. Δεν λέω να φτάσει στον τίτλο, αλλά να είναι και στους τελικούς. Πιστεύεις ότι όντως έτσι ήταν η ομάδα, όπως την είχες ζήσει εσύ? Σε μονάδες ίσως να είχαμε και το πιο γεμάτο ρόστερ, με παιδιά που έπαιξαν με πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλές ομάδες της Κύπρου. Το ΑΠΟΕΛ έκανε καλό off-season, έφερε πολλούς παίχτες, πολλά ονόματα στην ομάδα. Κατά την άποψή μου υπήρχαν πολλοί παίχτες στην ίδια θέση, και αυτό δεν άφηνε και τους ίδιους παίχτες να νιώθουν άνετα με τον εαυτό τους στο γήπεδο και να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους και να αποδώσουν αυτό που ξέρουν στο γήπεδο. Εντάξει, είπαμε, υπήρχαν οι τραυματισμοί με τους ξένους. Όπως ξέρετε, όταν οι ξένοι είναι τρεις, ο τραυματισμός του ενός είναι μεγάλη διαφορά. Δεν είναι δικαιολογία όμως. Έπρεπε οι υπόλοιποι παίχτες να καλύψουν αυτό το κενό. Δεν το κάναμε στην αρχή. Εντάξει, οι προπονήσεις ήταν πάντα ανταγωνιστικές. Πάρα πολύ σημαντικό για την περίοδο που διανύουμε, γιατί πιστεύω ότι πολλές ομάδες δεν καταφέραν να βγάλουν ούτε 5-5 στην προπονήση. Πόσο μάλλον εμείς ένα ανταγωνιστικό 5-5, που ήταν πολύ σημαντικό. Βέβαια, ρόλο θα παίξει και το γεγονός ότι η προετοιμασία δεν έγινε όπως θα έπρεπε να γίνει. Δεν είχατε χρόνο για να προετοιμαστείτε. Είναι σαν να μπήκατε απευθείας στους αγώνες και προσπαθούσατε να βρείτε, να καλύψετε τον χρόνο της προετοιμασίας μέσα από τους αγώνες στην ουσία. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λόγο για την πορεία του ΑΠΟΕΛ φέτος. Με ένα φιλικό παιχνίδι στην τελευταία στιγμή με τον Απόβο που έγινε στην Πάφο, χωρίς προετοιμασία, μπήκαμε μέσω σε συστήματα, σε μπάσκετ, χωρίς εκγύμναση, φυσική κατάσταση, τίποτα. Και αυτό φάνηκε. Ειδικά για μένα με ενόχλησε πάρα πολύ. Είχα τρεις φορές τράβημα στο δικέφαλο. Ευτυχώς όχι κάτι σοβαρό, αλλά ήταν λόγος
που δεν υπήρχε η προετοιμασία. Και είδαμε αρκετούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της χρονιάς, σοβαρούς και μικρό, λιγότερο σοβαρούς. Εγώ θυμάμαι και παιχνίδι μέσα στην Πάφο που τραυματίστηκαν και την ώρα του παιχνιδιού, δύο ή τρεις παίκτες. Είχα βγει εγώ, είχε βγει ο Τζούλιαν, δεν είχαμε τον Λάντεν. Ο Πέτρος χτύπησε, ήταν μια τραγική ημέρα για μας. Και στο τέλος χάσαμε. Ναι, ναι. Με τον Πίγκραμ να βάζει 50 πόντους. Ναι, ναι. Πώς ήταν η συνεργασία σου με τον coach Σοφραγιά? Εντάξει, Σοφραγιά τον ήξερε σαν όνομα, είχε χτίσει ένα πολύ καλό όνομα στην Κύπρο. Πώς συνεργαστήκατε μαζί? Είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση με τον coach. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα άνθρωπος και φίλος. Ό,τι χρειαζόμουν πάντα ήταν εκεί να με βοηθήσει. Μιλούσαμε ανοιχτά. Ήταν μια πολύ καλή σχέση. Φάνηκε αυτός άτυχος με τις επιλογές του, με τους ξένους που δεν μπορεί να πει κάποιος δεν του βγήκαν όπως θα ήθελε. Λίγος χρόνος προετοιμασίας. Αλλά ήμουν τυχερός που με τον Φραγκιά, να το πω έτσι. Εγώ τον έβλεπα όταν ήμουν μικρός στην ΑΕΛ και στον Απόλλωνα. Και ήταν ευκαιρία να αγωνιστώ με το coach Φραγκιά. Ένα από τα προτερήματα που θα έλεγες του Φραγκιά, ποιο θα ήταν? Είπες άνθρωπος πρώτα απ' όλα, αλλά μιλούμε για μπασκετικά. Στο μπασκετικό κομμάτι ήταν η ηρεμία που είχε. Δηλαδή δεν έχανε ποτέ τον έλεγχο το δικό του. Και στα time out έλεγε αυτό που πρέπει να πεις. Υπάρχουν κάποιοι προπονητές που μπορεί να μην έχουν την ηρεμία να δώσουν τη σωστή απόφαση σε ένα time out. Αυτό που έβλεπα στο coach ήταν ότι αυτό το είχε. Νομίζω αυτό μου κάνει περισσότερη εντύπωση. Το είσαι ξαναδεί σε κάποιον άλλο προπονητή παλιότερα στην πορεία σου κάτι ανάλογο? Αυτό το είδους ηρεμίας όχι. Όχι, ήταν ο πρώτος. Εντάξει, για σένα ήταν μια καινούργια εμπειρία φέτος. Πρώτη φορά σε άλλη ομάδα εκτός του Απόλλωνα. Πώς το βίωσες αυτό, τι συναισθήματα σου δημιούργησε το να παίξεις σε άλλη ομάδα πλην της ομάδας που την έχεις αγαπήσει κιόλας, έτσι? Ναι. Ήταν στην αρχή με προβλημάτιζε ότι πώς θα ανταπεξέλθω, αν θα νιώθω οικείος στο ΑΠΟΕΛ, αν όλα αυτά. Δεν ήταν καθόλου δύσκολη η προσαρμογή μου. Φυσικά αυτό έπαιξε ρόλο και οι συμπαίκτες μου, που είναι και οι συμπαίκτες μου στην Εθνική, οπότε ήταν πολύ εύκολο να τα βρούμε. Και η διοίκηση που με αντιμετώπισε σαν δικό της παιδί. Και ήταν εύκολη η προσαρμογή μου. Σίγουρα το ταξίδι από Λεμεσό Λευκοσία καθημερινώς ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα. Και νομίζω ήταν ο λόγος που μπορεί να μην δούλευα όπως θα ήθελα εκτός του γηπέδου, εκτός προπονήσεις, που έχανα πολλές ώρες στον δρόμο. Ήταν και μια και ανέφερες και στη διοίκηση, να πούμε κάποια λόγια. Έγινε η αλλαγή της διοίκησης το καλοκαίρι. Νομίζω σε είχα κλείσει η προηγούμενη διοίκηση. Ναι. Βρήκες άλλη διοίκηση όταν πήγες στην ομάδα. Αυτό πώς το διαχειρίστηκες? Εντάξει, εγώ δεν γνώριζα κανέναν από τους δύο. Ήμουν τελώς αγνωστή. Είχα ένα φόβο να δω τι θα γίνει, δεν ήξερα. Όμως έφεραν υγεία οι άνθρωποι, νοιάζονται για το ΑΠΟΕΛ. Ο κύριος Πάλμας ήταν κοντά στην ομάδα πάντα και ό,τι χρειαζόταν οι παίχτες ήταν εκεί. Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που το είδαμε και εμείς απ' έξω. Πραγματικά το ΑΠΟΕΛ φέτος ήταν, τουλάχιστον από όψη διοίκησης, ήταν εκεί και συνέχεια δίπλα στην ομάδα. Μάλιστα σε πολλά παιχνίδια καθόταν και στον πάγκο για να σας βοηθήσουν και ψυχολογικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια διοίκηση. Ήταν και ο στόχος τους από ό,τι μας είπαν από την αρχή, να καθαρίσουν το σύννεφο που έχει πάνω του. Από τον μπάσκετ του ΑΠΟΕΛ, ό,τι και σημαίνει αυτό, εγώ δεν ξέρω. Αυτό έλεγαν οι άνθρωποι, πιστεύω το καταφέρανε και προέρχον θα προσελκύουν και παίχτες να παίξουν στο ΑΠΟΕΛ. Αυτή τη στιγμή το συμβόλαιό σου έχει λήξει στην ουσία με το ΑΠΟΕΛ. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει από εδώ και πέρα? Έχεις προσεγγίσει, έχεις κάποιες προτάσεις στα χέρια σου? Έχω μιλήσει με κάποιες ομάδες. Ομάδες έχουν προσεγγίσει, μου έχουν μιλήσει. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ιδέα τι θέλω να κάνω του χρόνου. Θέλω απλά να καθαρίσω το μυαλό μου ένα μήνα όσο χρειαστεί, να δω τις επιλογές που έχω στα χέρια μου και κύριος σκοπός μου για τον χρόνο είναι να μπορώ να είμαι 100% και στο μπάσκετ και 100% και στη δουλειά μου. Διότι πέρσι έχανα και χρόνο από τον μπάσκετ και από τη δουλειά, λόγω ξανά από του δρόμου.
Αν καταφέρω να το συνδυάσω αυτό, τότε για μένα είναι τα δύο στοιχεία που θα ψάξω του χρόνου. Άρα μας λες εισαγωγικά ότι λεμεσός είναι ο πρώτος στόχος. Όχι, δεν λέω αυτό. Απλά αν μπορεί να γίνει κάτι για τη Λευκοσία θα είμαι ανοιχτός. Δεν έχω κλείσει κάποια πόρτα ακόμη. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρω, όπως σου είπα και εγώ, ότι θα ήταν νωρίς ακόμα. Πολύ νωρίς. Ακόμη η τελική είναι online. Mm-hmm. Και μιας και αναφερθήκαμε στους τελικούς, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Μας έχει όλους εκπλήξει, νομίζω, η ΑΕΚ με τις παρουσίες της στο γήπεδο. Εντάξει, εμείς που αγωνιστήκαμε και αντιμέτωποι και με τις ομάδες, φαινόταν ότι η ΑΕΚ να είναι πιο γεμάτη, ειδικά μέσα στο Γαλάθι, και πιστεύω εκεί κερδίζουν τα παιχνίδια των τελικών. Και φαίνεται ότι είναι καλύτερη ομάδα στο γήπεδο και δύσκολα, εύκολα πιστεύω θα πάρει το πρωτάθλημα. Όσον αφορά τη δική σας την αναμέτρηση στα play-off με τον Κεραυνό, περίμενες ότι θα χάσετε με 3-0, ας πούμε, ή θα ήσασταν πιο ανταγωνιστικοί? Και τι έφταξε? Εγώ πίστευα ότι θα κερδίσουμε, θα πάμε στον τελικό. Mm-hmm. Γιατί έβλεπα την ομάδα, μετά ειδικά την νίκη που κάναμε στο πρωτάθλημα, υπήρχε ψυχολογία, υπήρχε ο ρυθμός, η θέληση. Πιστεύω καθοριστικό σημείο ήταν η φάση που έγινε στο δεύτερο δεκάλεπτο του πρώτου τελικού, όπου αποβλήθηκαν τρεις παίχτες μας. Mm-hmm. Δικαίως μπορώ να πω, δεν είναι ότι έγινε με σκοπιμότητα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα χάσαμε την ισορροπία μας σαν ομάδα. Φάνηκε πάρα πολύ στο δεύτερο παιχνίδι που απλά χάσαμε με τα χέρια κάτω, που πιστεύω ότι αυτός ήταν ο λόγος. Και στο τρίτο παιχνίδι, όπου η ομάδα βρήκε το ρυθμό της στα πόδια της, το συζητήσαμε, τα βρήκαμε, φάνηκε στο ύπεδο ότι μπορούσαμε για κάτι παραπάνω. Δυστυχώς ο φίλος μου ο Μπέρι ήταν σε κακή ημέρα και δεν καταφέραμε ποτέ να βγούμε μπροστά στο παιχνίδι αυτό και χάσαμε. Mm-hmm. Πάντως φάνηκε, μιας και αναφέρθηκε σε εκείνη την τριπλή αποβολή σε εκείνη τη φάση, ότι αν αυτό η ίδια φάση είχε γίνει λίγα λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού, το απόλυτα ήταν εκεί μέχρι το τέλος. Γιατί φάνηκε και στα επόμενα λεπτά, μέχρι το ημίχρονο σχεδόν, ότι το Αποέλ πόρεσε και ήταν ανταγωνιστικό στο παιχνίδι. Εντάξει, μετά υπήρξε η κούραση, δεν υπήρχαν οι παίκτες για να αναπληρώσουν τα κενά αυτά. Ήταν λογικό να ηγηθείτε. Ο Κεραυνός είχε μπει πάρα πολύ δυνατά για το παιχνίδι. Θυμάμαι την ένταση που έβγαζαν και οι παίκτες και ο Παγκός και κατάφεραν να μας κάνουν ένα 12-0 διαφορά, αν δεν κάνω λάθος. Καταφέραμε και ήρθαμε πίσω στο σκορ. Πήραμε και το προβάδισμα με 5 πόντους και πίστευα ότι εκείνη τη στιγμή ότι δεν θα χάναμε το παιχνίδι. Αλήθεια το ένιωθα. Έγινε εκείνη η φάση. Χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια. Έβαλε ο Κεραυνός κάποια σουτ. Μας είχαν φύγει στους 10 πόντους. Μετά ο γυρισμός ήταν πολύ δύσκολος. Okay. Πες μας λίγο έτσι να περάσουμε στο κομμάτι της εθνικής. Έχει γίνει ανανέωση εδώ και κάποια χρόνια. Φέτος, στα τελευταία παράθυρα του Νοεμβρίου, είχαμε την ευκαιρία, πήραμε και την νίκη, την πρώτη μας νίκη μετά από αρκετό καιρό. Πώς βίωσες αυτά τα παράθυρα? Θα μιλήσω για το τελευταίο παράθυρο πρώτα. Είχαμε πει ότι αυτό το παράθυρο, ο στόχος είναι μια νίκη 100%, διότι το αξίζαμε πρώτα απ' όλα σαν ομάδα. Πιστεύαμε όλοι ότι έχουμε την ποιότητα και το επίπεδο να κοντράρουμε τις ομάδες που θα αγωνιζόμασταν, την Αλβανία και Πορτογαλία. Ήμασταν τυχεροί, παίζαμε τους Αλβανούς πρώτους που θεωρητικά ήταν πιο εύκολοι. Ήμασταν όλοι αποφασισμένοι να κερδίσουμε. Παίξαμε πολύ καλά, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο. Καταφέραμε να φέρουμε μια νίκη. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε και στην Αλβανία την Αλβανία, mm-hmm. αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί. Και θα μιλούσαμε για ένα διαφορετικό παιχνίδι με την Πορτογαλία. Mm-hmm. Την τελευταία αγωνιστική, όπου θα κρινόταν και η πρόκριση, που μιλάμε για μεγάλο κατόρθωμα. Δεν είχε γίνει αυτό. Μετά την νίκη με την Αλβανία ψιλοειρεμήσαμε, σαν παίχτες μιλάω, να μιλήσω για μένα τέλος πάντων. Κουραστήκαμε από την υπερπροσπάθεια της Αλβανίας. Είχαμε χάσει και τον Σάιμον, ο οποίος είναι ο Σάιμον. Και απλά με την Πορτογαλία μας έβαλε την πίεση από την αρχή και δεν καταφέραμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι. Όμως είμαστε ευχαριστημένοι, όπως λέω και εγώ, που κάναμε επιτέλους μια νίκη και ανοίξαμε έναν δρόμο
με περισσότερες επιτυχίες που πραγματικά το πιστεύω. Είχαμε φτάσει και σε προηγούμενα παιχνίδια σε αυτές τις νίκες. Θυμάμαι το παιχνίδι με την Αυστρία, με την Αλβανία, όπως σωστά ανέφερες. Παιχνίδια που θα μπορούσαμε να τα είχαμε κερδίσει. Δεν έγινε. Ένας από τους λόγους που είχαμε πει και κατά τη διάρκεια το συζητούσαμε είναι το γεγονός ότι πολλοί παίχτες της Εθνικής δεν είχαν λεπτά συμμετοχής με τις ομάδες τους. Άρα στα κρίσιμα σουτ, στα κρίσιμα σημεία δεν είχαν την εμπειρία να ανταπεξέλθουν σε αυτά. Φαίνεται να αλλάζει αυτό σιγά σιγά. Ο Κύπριος παίκτης παίρνει συμμετοχή στην ομάδα του και σιγά σιγά ξέρει πώς να ανταποκριθεί στα κρίσιμα σημεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που ανέφερες. Κυρίως φάνηκε στα παιχνίδια με τη Σλοβακία, όταν έγινε η πρώτη ανανέωση με την Εθνική και πήγαμε πρώτη φορά χωρίς Αμερικάνο παίχτη, όπου χτυπήσαμε μια ομάδα με μεγάλη διαφορά δυναμικότητας από εμάς. Διότι είχαμε τον ενθουσιασμό, την ενέργεια, ήμασταν ομάδα. Αλλά στο τέλος, όπου χρειάζονταν τα μεγάλα σούτ, όπως είπες και εσύ, δεν είχαμε τις εικόνες να τα πάρουμε. Τώρα, με το πρωτάθλημα που έχει γίνει με τους τρεις ξένους, βλέπουμε Κύπριους να πρωταγωνιστούν, Κύπριους να σκοράρουν 20 και 30 πόντους, που αυτό είναι πρωτόγνωρο για τα κυπριακά δεδομένα. Να χτίζουν προσωπικότητες, εμπειρίες, ηγετικές ικανότητες που τις χρειάζεται η Εθνική. Και πλέον βλέπουμε ότι οι Κύπροι παίρνουν τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις και το βλέπουμε όντως. Έχεις ξεχωρίσει κάποιον παίχτη που βγαίνει τώρα από τα νέα τα παιδιά που μπορεί να πεις ότι αυτός θα αφήσει εποχή ή μπορεί να κάνει μια καριέρα τέλος πάντων? Έχει πολλούς παίχτες που μας εξέπληξαν φέτος. Η Ομόνια έδειξε παιδιά που ήταν ξεγραμμένα ή δεν είχαν παίξει ποτέ ότι μπορούν να σταθούν. Όπως ο Γιώργος Τριαγόφ, ο οποίος πλέον παίζει την δεύτερη ή τρίτη χρονιά, δεν κάνω λάθος. Είναι ο Φιλίππος Οτίνκας στον Απόλλωνα, που για μεγάλο διάστημα ήταν ο μόνος point guard στην ομάδα. Κατάφερε να κρατά τον έλεγχο στην ομάδα για να δίνει επιλογές στους συμπαίκτες του. Δεν μου έρχεται κάποιος άλλος τώρα. Από το παραλίμνη, εντάξει, είναι Γουμής, ο Πυρηλής παίζουν, έχει καιρό. Ο Χειμώνας πήρε κάποιο χρόνο και δείξει ότι μπορεί να προσφέρει. Οι υπόλοιποι νομίζω είναι ήδη γνωστοί στην πιάτσα. Ναι. Και με την εθνική ομάδα, τα παιδιά που βρίσκονται εκεί. Έχετε και το πολύ καλό κλίμα στην εθνική ομάδα, το οποίο συνεχίζει από εκεί που ήταν. Δεν άλλαξε ποτέ αυτό. Έχει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον που θυμάμαι να παρακολουθώ την εθνική ομάδα από πολύ στενά ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό κλίμα. Εντάξει, σίγουρα βοηθάει και το γεγονός ότι είσαστε κι εσείς μια ομάδα παιδιών από τη Λεμεσό όπου είσαστε μαζί χρόνια και συνεχίζετε και είσαστε και στην εθνική ομάδα. Ναι, με τον Ραφαήλ, τον Ροβέρτο και τον Σάιμον είμαστε φίλοι και έξω από το γήπεδο. Καλοί φίλοι. Θα έλεγα κολλητοί, αλλά κάποιοι έχουν ξεφύγει, απομακρυνθεί, οπότε θα μείνω στο φίλι. Δεν θέλω να φέρω ονόματα, να μην... Και με τα υπόλοιπα παιδιά, πλέον από τα χρόνια, από τη U20, U16, από κάποιους που αγωνίζομαστε μαζί, πλέον εμείς είμαστε στην Εθνική. Κάθε χρόνο αγωνίζομαστε στην ομάδα, η Κύπρος είναι μικρή, βρεθούμαστε και τα καλοκαίρια και όλα αυτά. Έχουμε χτίσει μια σχέση αδερφική, μπορώ να πω, που βγαίνει στο γήπεδο, ένα παίζει για τον άλλο. Δεν υπάρχει το εγώ στην Εθνική. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ποιος είναι στην καλή του βραδιά, θέλουμε να βγει μπροστά και να βάλει τους πόντους, να πάρει τα σου, να πάρει τις προσπάθειες για να νικήσει η ομάδα. Για να σου δείξω και κάτι τώρα, να δούμε τι θα μας πεις. Μαμού, πιάμε που είναι ο Σποντία για να πω μια ιστορία δική μας. Εγώ, ρε φίλε, θα εστιαστώ στην ιστορία, να εστιαστώ παρά μόνο στο χαρακτήρα σου και ποιος εμπούσει. Είσαι, έφυλε πρώτα απ' όλα εντός γήπεδα ο Άρωμαν, ο Μαν, τους που ξέρουν όλοι οι Κύπρος για ποιον που γάμνει, που είναι το show που προσφέρεις κάθε φορά που παίζεις, που δεν το προσφέρει κανένας μας, εκτός που είσαι έναν. Αλλά έχουν εστιαστεί στο χαρακτήρα σου, ποιος που ο καλός άνθρωπος που είναι εκτός γήπεδου, που πάντα είσαι ζωαμέ για όλους τους φίλους σου, για την οικογένειά σου. Συνέχισε να είσαι ποιος που είσαι, ο εαυτός σου, ρε φίλε, να κάνεις ό,τι αγαπάς και είμαι δίπλα σου. Αύριο περιμένω σε γυμναστήριο να κάνουμε τα πόθηκια μας, παρόλο που δεν θέλω, ρε φίλε, αλλά όμως να κάνουμε, να πάμε.
Είναι σπίτι μου τώρα που στείλω το βίντεο. Okay. Εντάξει, ο Ραφαήλ είναι αδερφός, είναι κολλητός. Ποτέ δεν μου είχε μιλήσει έτσι από face to face, να πω την αλήθεια. Εντάξει, με συγκίνησε και τον ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι αυτό που λένε για το work ethic του Ραφαήλ και όλα αυτά, τον ακούσατε. Δεν θέλει να πάει γυμναστήριο, γι' αυτό να μην λένε για μένα ότι βαριέμαι. Πραγματικά φαίνεται το πόσο μεγάλο δεσμό έχετε δημιουργήσει σαν παρέα και πραγματικά όταν άκουσα τα λόγια σε αυτό το βίντεο συγκινήθηκα εγώ, φαντάσου τώρα, καταλαβαίνω πως θα νιώσεις και εσύ. Φαίνεται, συγκινήσεται διότι καταλαβαίνεις ότι είναι αληθινά. Τα λέει από την ψυχή του, ο Ραφαήλ είναι ένας άνθρωπος που μιλάει πάντα από την καρδιά του, κάποιες φορές δεν τον βοηθά αυτό, αλλά έτσι είναι και δεν θα αλλάξει ποτέ πιστεύω. Και είμαστε αδερφοί όπως είπα πριν και μέσα στο γήπεδο όταν αγωνιστήκαμε μαζί στον Απόλλωνα. Ήταν ίσως μια από τις αγαπημένες μου χρονιές. Και έξω σαν φίλοι, ό,τι χρειαστεί ο ένας για τον άλλο, είμαστε πάντα εκεί. Αντά, σου δείξω για ακόμα ένα. Έλα, μα. Απαναγία μου τον πελό. Να γάμω τον τοπίτο για σένα, πρέπει συγκινήσω σε. Αλλά νόμιζα συγκινήθεις, δεν ξέρω τούτο, δεν συγκινήσε. Είπαμε να πω καμιά ιστορία ή κάτι έτσι, κάτι που περάσαμε μαζί, αλλά ιστορίες υπάρχουν πολλές. Εγώ προτιμώ να πω ότι σημαίνεις για μένα. Για μένα είσαι ο μάμ μου και πάνω από 10 χρόνια είσαι ο συγκάτοικος μου, οπότε ήταν ταξί μαζί με την Εθνική. Ταξιώσαμε σχεδόν όλο τον κόσμο μαζί, που Αντόρα, στην Κίνα, στο Vegas, you name it. Θυμούμαι πάντα στα δωμάτια, οπότε φέρνω λάπτοπ, κάνεις μου παράπονο, αλλιώς μου να το κλείω για να κόφκουμε κουβέντες. Κόφκουμε πάντα τις καλύτερες κουβέντες. Και όσες φορές είμαστε στο γήπεδο μαζί, να ξέρεις, εμένα με ενθουσιάζει τίποτε παραπάνω, που θα σε θωρώ να βάλεις 2, 3, 4, 5 συνεχόμενα καλάθια, να βγάλεις τα δόξα σου, να γυρίσεις να φωνάζεις του πάγκου «ΑΤΕ» Να ξέρεις μόνο και μόνο που τα σκέφτομαι χαμογελώ. Φίλε, είσαι μοναδικός, είσαι ο παίκτης μου. Και ρε φίλε, αυτά ρε φίλε, μην αλλάξεις ποτέ. Μην αλλάξεις ποτέ λέει ο... Μα τι εκπλήξεις εν τούτες. Στο είπα, σε είχα προειδέας. Δεν ήξερα τι να πω, έχασα τα λόγια μου. Ο Ρομπέρτο, ό,τι ιστορία ξέρω για μένα με περιπέτεια και διασκέδαση, πάντα ο Ρομπέρτο ήταν μέσα. Τόσο καλή σχέση έχουμε. Είναι από Ιλάρνα, κανένα από τη Λεμεσό, σαν να ζούμε στο ίδιο σπίτι. Είμαι πολλά τυχερός που έχω έτσι φίλους και έτσι συμπαίκτες στην Εθνική. Δεν ξέρω τι να πω, συγκινήσατε με, ευχαριστώ για τα βίντεο και να τους ανταποδώσω. Πόσο μετράει αυτό, εντάξει σίγουρα μετράει πάρα πολύ, αλλά πόσο μετράει αυτό σε έναν παίχτη, σε έναν καλαθοσφαιριστή, το να έχει τέτοια πρόσωπα δίπλα του και άσχετα αν είναι σε άλλη ομάδα, να τον βοηθούν να συνεχίζει να αγωνίζεται. Είναι το αλφα για το μέρα για μένα. Εγώ γι' αυτό να αγωνίζομαι, ούτε το κάνω ούτε για τα λεφτά, ούτε για τη διασημότητα, ούτε για τίποτε. Το κάνω γιατί μ' αρέσει πρώτα απ' όλα και γιατί αγωνίζομαι με ανθρώπους που αγαπώ και χαίρομαι να τους βλέπω στο γήπεδο, είτε σαν αντιπάλους με την υγεία μιλά του αθλητισμού. Πάντα με fair play, τις στιγμές που πρέπει να έρθουμε σαν αντιπαράθεση θα έρθουμε χωρίς παρεξήγηση. Και αυτό είναι υγεία. Είναι υγεία στον αθλητισμό και είναι η ομορφιά του αθλητισμού και είμαστε πολύ τυχεροί που το έχουμε σαν παρέα και όλοι μας. Κάτι που είπαν για τα παιδιά, θέλω να το πω κι εγώ. Είσαι από τους λίγους παίκτες, τους Κύπριους τουλάχιστον, που θα μπουν σε ένα παιχνίδι και θα βάλουν 30 πόντους. Και με την... το κάνεις να φαίνεται εύκολο. Αυτό πόση δουλειά έχεις βάλει για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο? Αμέτρητες ώρες δουλειά. Όπως είπα και πριν, υπάρχει μια κακοφημία για τον όνομα μου ότι είμαι τεμπέλης και δεν μου αρέσει να δουλεύω και όλα αυτά. Δεν ισχύει αυτό. Μόνο εγώ ξέρω τι έχω κάνει τα καλοκαίρια στο γήπεδο. Με τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, έχουμε δουλέψει πάρα πολλές ώρες. Θυσιάσει πολλά πράγματα για να δουλέψουμε.
Ο κύριος λόγος που γίνεται αυτό, πέρα από το ταλέντο ή από την ευκαιρία να σκοράρεις, είναι και η ψυχολογία. Άμα ο παίχτης χρειάζεται ψυχολογία και καθαρό μυαλό, να μην σκέφτεται την προηγούμενη φάση αλλά την επόμενη και να μην χαλά το παιχνίδι του για ένα στόχο σουτ ή για κάποιο εύστοχο σουτ. Σημαίνει ότι κάθε φάση είναι διαφορετική και την εκτελάζει για να πετύχει στο καλάθι. Εγώ αυτό σκέφτομαι στο γήπεδο. Και αυτό κάνω. Κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες φορές δεν βγαίνει. Είναι και θέμα μετά της περισσότερης δουλειάς και του αυτοματισμού των κινήσεων. Αυτή τη σκέψη που έχεις δημιουργήσει και είναι πολύ σωστή, την σκέφτηκες μόνος σου ή υπήρξε κάποιος προπονητής που σε οδήγησε να φτάσεις εκεί? Πιστεύω είναι θέμα χαρακτήρα, δεν δουλεύεται αυτό. Αυτό το έχεις ή δεν το έχεις. Πάντα από μικρό παιδί, στα παιδικά, εφηβικά, πάντα ήθελα να κερδίζω. Αυτό ήταν ο σκοπός μου, πάντα ήθελα να είμαι ο καλύτερος παίκτης στην ομάδα μου και πιστεύω έτσι έχτισα και το μπασκετικό μου χαρακτήρα μέσα από τα παιδικά μου χρόνια, που είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, μετά τα 22-23, δεν μπορεί να αλλάξει και πολλά στο χαρακτήρα του παίκτη. Μιας και αναφέρθηκε στα εφηβικά, νομίζω έχεις υπάρξει αντίπαλος του Βεζένκοφ, έτσι, που είναι σήμερα στον Ολυμπιακό και γίνεται και MVP στην Ευρωλίγα κάθε μία-δύο εβδομάδες, ξέρω. Αυτό, έτσι, πες μας λίγα πράγματα. Θα πω μια ιστορία με τον Βεζένκοφ που είναι πολύ αστεία. Στο παιδικό, όχι, ήταν εφηβικό, όταν ήμουν 15 χρονών εγώ και αυτός 14. Και ήμασταν οι μικροί των ομάδων. Στο τέλος του παιχνιδιού κερδούσαμε, νομίζω, Απόλλωνας 15-20 πόντους. Μπήκα εγώ μέσα, μπήκε και ο Βεζένκοφ από την άλλη και πήγαινε σαν one-man show, man-to-man επίθεση για μήνα. Εγώ με τον Βεζένκοφ, ήταν στο ύψος μου τότε. Ναι, οκ. Θυμάμαι, έβαλα εγώ ένα καλάθι, αυτός δεν τα κατάφερε, τελείωσε το παιχνίδι. Πήγαιναμε στα βοηθήρια και είχε ο coach Τσανγκαρίδης, είχε την ομάδα του από έστω έξω από τα βοηθήρια και όπως περνούσα, γυρίζει ο coach και λέει του Βεζένκοφ, το βλέπεις αυτόν, του λέει, αυτός θα παίξει μπάσκετ, εσύ δεν θα παίξεις, του λέει. Και το βλέπω μετά από 10 χρόνια και λέω, είχε λάθος ο coach, ο Τσανγκαρίδης τελικά, ότι ο Βεζένκοφ πέτασε, πήγε που πήγε, εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Εντάξει, μπορεί να πείσμωσε από αυτή την κουβέντα ο Βεζένκοφ, γιατί καμιά φορά είναι αυτό που λέμε η αντίστροφη ψυχολογία. Σίγουρα. Εντάξει, μετά από 1-2 χρόνια πήρε 15-20 πόντους απότομα, έγινε 2-5. Το σούτ το είχε από μικρός, το κράτησε. Δούλεψε στην Μπαρτσελόνα, στο Ολυμπιακό, πήρε κάποιες άλλες γνώσεις, δούλεψε διαφορετικά. Mm-hmm. Φέρεται στο γήπεδο ότι όσο μεγαλώνει είναι καλύτερος. Mm-hmm. Πώς το είδες το φετινό το πρωτάθλημα, σε γενικότερες γραμμές, πώς σου φάνηκε η φετινή σεζόν, ήταν όπως την περίμενες, πέρα βέβαια το τι έχει συμβεί μέχρι το τέλος? Ήταν μια πολύ ανταγωνιστική σεζόν. Βλέπαμε ότι όλα τα παιχνίδια ήταν αμφίροπα. Όλοι έχασαν από όλους. Η ΑΕΚ έχασε από την Ομόνια, ο Κεραυνός από το Παραλίμνη. Ήταν λίγο, κάθε παιχνίδι είχε τη δική του ομορφιά. Είχε τέσσερις ομάδες να διεκδικούν την τέταρτη θέση μέχρι το τέλος. Είδαμε Κύπριους να πρωταγωνιστούν. Νομίζω ήρθε, παρόλο τον κορονοϊό, ήρθαν κάποιος κόσμος πιο κοντά στην καλαθόσφαιρα, όχι τόσο στο γήπεδο, γιατί ο λόγος που τα γήπεδα είναι άδεια δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, να το πούμε γι' αυτό, είναι ότι υπάρχει κάρτα οπαδού που έχει κλείσει όλα τα γήπεδα στην Κύπρο. Και απλά με τον κορονοϊό έχουμε ξεχάσει την πραγματική αιτία που έχουν αδειάσει τα γήπεδα. Αλλά ο κόσμος έχει έρθει πιο κοντά στο άθλημα. Το νιώθουμε και οι παίχτες αυτό, ότι πλέον έχει αποκτήσει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Σε τι βοήθησε αυτό, πιστεύεις, για να έρθει ο κόσμος πιο κοντά? Η παρουσία του Κύπριου παίχτη στο παρκέ, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, διότι πλέον, σαν θυμάμαι εγώ από μικρό παιδί, όπου η π.χ. ΑΕΛ ήταν στα καλά της με Woodward και McDonald και όλους αυτούς τους Alexis, ποτέ δεν είπα θέλω να γίνω σαν τον Woodward. Βλέπαμε Παλάλα, Κουνούνι, Παντούρι, Πιτάκα, Τηλεμεσό, τους Κύπριους πάντα θέλαμε να μοιάσουμε, ας πούμε. Με τα χρόνια που μπήκαν οι ξένοι στα πρωταθλήματα έχει χαθεί αυτό.
Και πλέον δεν υπήρχε λόγο να παρακολουθήσει κάποιον μπάσκετ. Κάθε χρόνο έφευγαν οι ξένοι, έρχονταν άλλοι. Πιστεύω τώρα με τους Κύπριους οι μικροί θέλουν να μοιάσουν σε κάποιον και υπάρχει ερέθισμα για τον κόσμο να παρακολουθήσει το μπάσκετ. Έχει βάση, πολύ, πολύ μεγάλη βάση αυτό που λες, γιατί θυμάμαι και εγώ κάμια φορά που μπορεί να βρεθώ σε μια ακαδημία μιας ομάδας να ρωτήσω ποιον παίκτη σου αρέσει από την αντρική ομάδα και να μην τους ξέρουν καν, που νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά αλλάζει. Βλέπω πλέον παιδιά του Κεραυνού να ξέρουν τον Σάιμον, ακόμα και τους πιο μεγαλύτερους, τον Θεοχαρίδη, τον Κορονίδη. Και αυτό φαίνεται ότι αλλάζει και είναι πολύ όμορφο. Είναι το πιο σημαντικό. Εμείς να δίνουμε εικόνες στα μικρά παιδιά, για να υπάρχει μια συνέχεια. Όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους πιο νεαρούς, δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις. Γίνεται και μια και κάποια προσπάθεια από την Ομοσπονδία να γίνουν κάποιες επαφές με σχολεία, να πάτε σαν καλαθοσφαιριστές της εθνικής ομάδας. Εντάξει, βέβαια τώρα λόγω κορονοϊού αυτά έχουν σταματήσει όλα, αλλά παλιότερα, που επίσης έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί όταν ένα παιδί θα δει έναν καλαθοσφαιριστή να έρθει της εθνικής ομάδας να έρθει στο σχολείο του, μπορεί να του προκαλέσει και το ενδιαφέρον να πάει να παίξει μπάσκετ, που μπορεί να μην είχε επαφή με τον μπάσκετ ή να δει έστω. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θυμάμαι και εγώ όταν μεγαλούσαν στην Ακαδημία του Απόλλωνα πέρσι να πάω στα παιδιά να τους πω δύο λόγια. Πάντα στην αρχή ναι, με έβλεπαν και λέγαν ποιος είναι αυτός. Κάποιοι με ξέραν, κάποιοι που δεν με ασχολούνται δεν με ξέραν. Όταν πήγα εκεί, το επόμενο παιχνίδι έρχονταν να δουν ποιος είμαι. Και τη δεύτερη φορά που θα πάω με γνώριζαν όλοι, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό και αυτά που κάνει η Ομοσπονδία και μέσω social media που πλέον όλοι ασχολούμαστε. Να υπάρχει δημοσιότητα, δημοσίευση του αθλήματος. Πολύ καλό έκανε επίσης ότι τουλάχιστον δύο αγώνες κάθε φορά ήταν τηλεοπτική. Όνειρο με εμένα να είναι όλα τα παιχνίδια τηλεοπτικά κάθε αγωνιστική. Έρχεται. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Σίγουρα. Πρέπει η προβολή του αθλήματος είναι το α και το ω για να μπορέσει και ο κόσμος να παρακολουθεί και τα παιχνίδια, να μαθαίνει για τους παίκτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε έτσι αρκετά τα τελευταία χρόνια. Βλέποντας αυτά τα παιδιά να στις ακαδημίες και λοιπά, πηγαίνεις, βλέπεις από κοντά, βλέπεις ταλέντο, βλέπεις να έρχονται νεαροί από πίσω από τις ακαδημίες αυτές. Υπάρχει μεμονωμένα δυστυχώς. Δηλαδή μπορεί κάθε ομάδα να έχει ένα-δύο παίχτες που να υπάρχει το ταλέντο για να ανεβούν στην πρώτη ομάδα στο μέλλον. Όμως είμαι πολύ αισιοδόξος, διότι υπάρχουν προπονητές με θέληση που αρέσουν αυτά, σου αρέσει αυτό που κάνουν και πιστεύω ότι θα αλλάξει αυτό, διότι όπως είπα πριν υπήρχε ένα χάσμα γενεών πολύ μεγάλο που ελπίζω να μην ξανασυμβεί. Υπάρχει η ενεργοποίηση των εθνικών ομάδων, των μικρότερων ηλικιών από ό,τι γνωρίζω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω να κάνω λάθος με αυτό που είπα για τα μικρά παιδιά, να υπάρχουν περισσότεροι παίχτες και να έρθουν για να μας διώξουν από τις ομάδες πριν την ώρα μας. Όχι όπως έχει καταντήσει πλέον ο Σιζόπουλος να είναι 39 χρόνια και να είναι ο καλύτερος παίχτης της προαθλήματος. Σεβασμός, δεν το λέω υποτιμητικά, κύριε Λέισον. Απλά πρέπει να έρθει κάποιος να το διώξει για να φύγει. Μακάρι να γίνει σε εμάς αυτό και να φύγουμε πιο νωρίς. Πάντως, εντάξει, το θετικό είναι ότι οι ακαδημίες είναι αρκετές στην Κύπρο. Πολλά παιδιά απασχολούνται με το μπάσκετ, σίγουρα πολύ περισσότερα από ό,τι πριν μια πενταετία, ίσως και δεκαετία. Και αυτό είναι πολύ θετικό γιατί πέρα του ότι θα βγουν κάποια ταλέντα, θα δημιουργηθούν κάποιοι παίκτες, θα μπορέσει ο χώρος μας να κρατήσει είτε οπαδούς, είτε φίλους της καλαθόσφαιρας, είτε οτιδήποτε από κάποιο άλλο ποστό κάποιος μπορεί να συνεχίσει. Σίγουρα, τα παιδιά είναι η αρχή και το τέλος. Ξεκάθαρα, γνωρίζω ότι ο Άτλαντα στην Πάφο κάνει πολύ καλή δουλειά και η Ανορθώση στη Λεμεσό. Με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Απόλλωνας και η ΑΕΛ τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει στις ακαδημίες.
ξέρω προσωπικά και γνωρίζω. Υπάρχουν παιδιά που προσπαθούν να το αναγεννήσουν αυτό το πράγμα και εύχομαι στο μέλλον να αλλάξει. Mm-hmm. Γενικά τώρα για το μέλλον της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, δηλαδή φαίνεσαι αισιόδοξος. Πάρα πολύ αισιόδοξος. Πρέπει να κρατήσουμε τους ξένους τους τρεις, να μην αυξηθεί στους τέσσερις, στους πέντε, να μείνουν τρεις, να παίρνουν χρόνο οι Κύπροι. Και υλικό υπάρχει, ταλέντο υπάρχει και σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ θέληση. Για τη φημολογία που υπάρχει για την αύξηση των ομάδων στην πρώτη κατηγορία, πώς το βρίσκεις αυτό? Είμαι πολύ θετικός, εύχομαι να γίνει αυτό, θα βοηθήσει πάρα πολύ το πρωτάθλημα. Υπάρχει ποικιλία ομάδων, να γίνουν δύο γύροι φαντάζομαι, όχι να παίζουμε τις ίδιες ομάδες τρεις φορές. Παραδοσιακά σωματεία από ό,τι ακούω θέλουν να ανεβούν, αυτό είναι πολύ καλό. Και ανυπομονώ να δω την εξέλιξη που θα γίνει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γιατί θα αυξηθούν και οι θέσεις, περισσότεροι Κύπροι να παίζουν. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολλά τα θετικά. Θα έχει πολλά ρεθίσματα για τον Κύπρο καλαθοσφαιριστή. Που ήταν και αυτό που έλειπε, όπως είπες και εσύ, αυτή μια τουλάχιστον δεκαετία που ήταν. Φτάσαμε και σε χρονιά με 6 ομάδες, 7, θυμάμαι καλά. Ναι. Που αυτό είναι πάρα πολύ κακό για το πρωτάθλημα. Να δούμε τι θα συμβεί. Όσον αφορά όμως αυτό που ισχυρίζονται κάποιοι, ότι δεν υπάρχουν παίχτες για να στελεχώσουν αυτές τις ομάδες. Ο αριθμός δηλαδή των παίχτων, του υφιστάμενου αριθμός των παίχτων, δεν υπάρχει για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των ομάδων αυτών. Άρα πιθανολογείται ότι αφού θα γίνουν περισσότερες οι ομάδες, θα ζητήσουν και αύξηση των ξένων. Δηλαδή ακούγεται για ένα τέτοιο σενάριο. Πώς το βρίσκεται? Διαφωνώ κάθετα. Εντάξει, δεν μπορούμε όλοι να πάμε για το πρωτάθλημα. Κάποιες ομάδες θα είναι καλύτερες, κάποιες θα είναι πιο χαμηλού επίπεδου. Υπάρχουν πολλά παιδιά που παίζουν στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία που είναι πάρα πολύ άξιοι να παίξουν στην πρώτη κατηγορία. Συμπεριλαμβανομένου και του αδερφού μου, ο οποίος παίζει στην τρίτη κατηγορία και τα έχω βάλει μαζί του πάρα πολλές φορές. Αλλά είναι φοιτητής τώρα στην Αθήνα, γι' αυτό γίνεται αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί Κύπροι που μπορούν να παίξουν στην πρώτη κατηγορία και να πάρουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και η αύξηση στους τέσσερις ξένους δεν είναι λύση, διότι δεν θα έρθουν ξένοι αξίας, θα έρθουν ξένοι rookies των 1000 ευρώ, που οι διαφορές με τον Κύπριο δεν είναι πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Και το πιστεύω κάθετα αυτό. Οπότε πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους Κύπριους 1-2 χρόνια ακόμη. Δεν μπορούμε ένα χρόνο να το κάνουμε και την επόμενη χρόνια να πάμε πίσω. Και σαν σύνδεσμος καλωσφαιριστών, εμείς αυτό θα το στηρίξουμε. Δεν έχει αναφερθεί κάτι μέχρι τώρα, αλλά αν αναφερθεί, εμείς θα στηρίξουμε τους τρεις ξένους σίγουρα για μας, για τους Κύπριους. Mm-hmm. Ας βλέπουμε πολλές ενέργειες από το Σύνδεσμο, μιας και τον ανέφερες. Έχει δραστηριοποιηθεί αρκετά το τελευταίο καιρό και φαίνεται ότι όσο περνάει ο χρόνος, κερδίζεται όλο και περισσότερα σαν σύνδεσμος. Ναι, θέλαμε καταρχήν να μην κάνουμε λάθη του παρελθόντος, να μην τα επαναλάβουμε. Ήμασταν πολύ προσγειωμένοι στο έδαφος τι μπορούμε να πετύχουμε και τι δεν μπορούμε να πετύχουμε. Είπαμε να κάνουμε ένα βήμα τη φορά, ξεκινώντας από τους τρεις ξένους όπου το πετύχαμε, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν μια επίτευξη όλων, προσπάθεια όλων του μελών του συνδέσμου. Έχουμε κάποια άλλα πλάνα για το μέλλον, σιγά σιγά θα το υλοποιήσουμε και θα είμαστε εκεί για το καλό της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας και του Κύπριου Καλαθοσφαιριστή. Στέφανε, να πάμε έτσι λίγο σε πιο προσωπικές ερωτήσεις. Εντάξει, τι ήταν το ίνταλμά σου όταν είσαι μικρός, ποιος ήταν το ίνταλμά σου? Μου είπε κάποιους Κύπριους καλαθοσφαιριστές, αλλά αυτή ήταν. Όχι, ήταν ο Κόμπι Μπράιαντ. Κόμπι Μπράιαντ. Από μικρό παιδί. Ξύπνα πρωινές ώρες να παρακολουθήσω τους Lakers και το Κόμπι Μπράιαντ ήταν το ίνταλμά μου από μικρό παιδί. Έβαλε στοιχεία του παιχνιδιού του στο δικό σου το παιχνίδι? Όχι, άμα δει πώ παίζει αυτό και πώ εγώ, νομίζω είμαστε τελείως διαφορετικοί. Απλά έχω το mindset του, θεωρώ ότι είναι mindset killer που πρέπει κάθε καλοσφαιριστής να το μελετήσει και να το βάλει στο παιχνίδι του για να το κάνει καλύτερο. Mm-hmm. Από Ευρώπη κάποιος που σου είχε κάνει ενδιαφέρον?
Εντάξει, από παιδί ήμουν Παναθηναϊκός, Δημήτρης Διαμαντίδης είναι πάντα θρύλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Καμπάτσο της Ρεάλ πρόσφατος. Mm-hmm. Τώρα έχει πάει στο NBA. Εντάξει, έχει ανεβεί και η Ευρωλίγκα, πάρα πολύ την παρακολουθώ. Πλέον έχει σωματωθεί στο μοντέρνο στυλ παιχνιδιού και αρέσει στον κόσμο. Mm-hmm. Εντάξει, βέβαια φέτος η Ευρωλίγκα ήταν και είναι ακόμα πολύ περίεργη, με το γήπεδα που είναι άδεια, με το θέμα όλο του κορονοϊού, εκπλήξεις πολλές, το οποίο δεν κάνουν κακό, κάνουν και καλό αυτές οι εκπλήξεις να γίνονται, αλλά είναι σίγουρα διαφορετική δυναμική το να βλέπεις ένα γήπεδα μεγάλα όπως είναι της Μπαρτσελώνα, της Ρεάλ, της Μπασκόνια ακόμα στην Ισπανία, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού βέβαια στην Ελλάδα. Έχει χαθεί αυτός ο παλμός, αυτή η δυναμική. Σίγουρα, αν υπήρχε ο κόσμος, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός σίγουρα θα κάναν περισσότερες νίκες στην έδρα τους. Εντάξει, είναι μια περίεργη χρονιά φέτος σε όλο τον αθλητισμό. Στην Αμερική βλέπουμε τώρα να μπαίνει λίγος κόσμος στο NBA και βλέπεις τους παίχτες ότι έχουν όλοι ξετρελαθεί, ξεκινούν, βάζουν όλοι 50 πόντους, ρεκόρ, ένα πίσω απ' τ' άλλο, μπήκαν λίγες χιλιάδες άτομα και έχουν όλοι τρελαθεί. Αν υπομονώ να ανοίξουν τα γήπεδα και στην Ευρώπη και στην Κύπρο, όπως είπαμε και πριν, γιατί χωρίς τους θεατές δεν υπάρχει θέαμα. Αν είναι άδειο το γήπεδο, παίζεις απλά για την ιστορία, γιατί πρέπει να παίξεις ουσιαστικά. Mm-hmm. Ναι, όντως είναι πολύ, πολύ άσχημο αυτό και επίσης, εντάξει, κάτι που ισχύει κυρίως για τους παίκτες που είναι στην Ευρωλίγα τώρα. Υπάρχουν παίκτες που έχουν πάει, για παράδειγμα, στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό, που δεν ξέρουν πώς είναι να παίζουν σε ένα γεμάτο ΆΚΑ ή σε ένα γεμάτο ΣΕΦ. Και εκεί δεν ξέρουν δηλαδή πώς είναι ο κόσμος, πώς είναι να αντιμετωπίζει ο κόσμος στην ομάδα. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Ναι, το σκεφτόμουν αυτό, αλήθεια, τις προάλληλες, ότι κάποιοι παίκτες έχουν πάει στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό, έχουν την τύχη και την ατυχία να παίζουν με αδειά γήπεδα και μπορεί να μην τους ξανατύχει τέτοια ευκαιρία. Mm-hmm. Εντάξει, βλέπουμε τον Μάριο Χερζόνια, ο οποίος έχει βάσει τον Παναθηναϊκό για τον κόσμο του. Εγώ αυτό πιστεύω. Mm-hmm. Ελπίζω να μείνει και του χρόνου για να γεμίσουν και τα γήπεδα να το ζήσει ο άνθρωπος. Μια και είσαι Παναθηναϊκός, πώς τον είδες τον Παναθηναϊκό έτσι με τον Χερζόνια και γενικότερα αυτή την προσθήκη, αλλά και την αλλαγή του προπονητή έτσι και μέσα στη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός με τον Χερζόνια και τον Νέντοβιτς στα γκάρτ, πιστεύω ότι αν φέρει και ένα point guard ο οποίος θα είναι point guard 100% να μοιράζει παιχνίδι, θα έχει πολύ μεγάλα scores. Mm-hmm. Αυτούς τους δύο στα φτερά. Με τη φιλοσοφία του καινούργιου προπονητή, εγώ διαφωνώ, διότι παίζει με 5 ψηλούς παίχτες καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με όλες τις ομάδες, που αυτό εγώ διαφωνώ, κάθε ομάδα πρέπει να παίζει με διαφορετικό στυλ. Κάθε ομάδα έχει διαφορετικούς παίχτες, διαφορετική αντιμετώπιση, διαφορετικά δύναμα σημεία. Και πιστεύω ότι κάποια παιχνίδια τα χάσε λόγω αυτού της αιμονής που έχει ο καινούργιος προπονητής, χωρίς να άποψη προσωπική. Όχι, καλά κάνεις. Μιας και αναφέρεις έτσι σε τεχνικά χαρακτηριστικά, με προπονητική τίποτα? Όχι, νομίζω δεν κάνω για προπονητής. Γιατί το λες αυτό? Μ' αρέσει να είμαι μέσα στο γήπεδο, να ζω τη δράση. Νομίζω αν είμαι στον πάγκο δεν θα μπορώ να έχω άμεση επαφή με το παιχνίδι, ότι δεν θα βγάζω τον καλύτερο με αυτό. Εντάξει, μπορεί στο μέλλον να αλλάξει αυτή η άποψη που έχω. Mm-hmm. Προς το παρόν δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Ναι, ναι. Άρα, εντάξει, στο μέλλον μπορεί να αλλάξει, αλλά αυτό που σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή είναι ότι τελειώνουμε τον μπάσκετ και γεια σας, τέλος. Κάπως έτσι, ναι, το αντιλαμβάνω. Ναι, ναι. Άντε, γεια σας και να ζήσουμε λίγο σαν πραγματικοί άνθρωποι. Κανονικοί, όχι πραγματικοί. Έχουμε λίγο πίσω στο Παναθηναϊκό. Τον Βόβορα τον γνωρίζαμε, τον είχαμε δει εδώ στην Κύπρο με το Απόλλη. Νομίζω ότι δεν ήσουν Κύπρο. Όχι. Τότε. Ποια ήταν η άποψή σου για τον coach Βόβορα? Όταν έμπαινε υπηρεσιακός προπονητής τις περασμένες χρονιές, όταν έφευγε ο head coach, εμένα μ' άρεσε ο Βόβορας. Έβγαζε μια ένταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού αλλιώτικη και έφερνε και κάποιες νίκες. Όταν του δόθηκε η πρώτη ομάδα από την αρχή, νομίζω ότι φάνηκε ότι δεν είχε το respect που έπρεπε από τους παίχτες που υπήρχαν ήδη στον Παναθηναϊκό, που τον είχα σαν βοηθό. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει ένας βοηθός προπονητής όταν γίνεται head coach.
να κερδίσει ως σεβασμό των παιχτών. Πιστεύω ότι αυτό έχασε, διότι είχε τη φιλοσοφία του, φαινόταν στο γήπεδο, έδινε τις ευκαιρίες και στους Έλληνες παίχτες και στους ξένους, έκανε κάποιες νίκες. Εντάξει, δεν του δόθηκε η μακροπροθεσμία του χρόνου να μείνει στον πάγκο. Εντάξει, στον Παναθηναϊκό θέλουν αποτελέσματα και γρήγορα, δυστυχώς ή ευτυχώς, και ήταν άτυχος. Εγώ αυτό που θα πω για τον Γιώργο τον Βόβορα, και θα το γενικεύσω γιατί δεν θέλω να σταθώ μόνο στον Βόβορα, απλά με αφορμή αυτό που συνέβη, είναι η άποψη που ακούγεται ότι ένας προπονητής, όταν είναι δεύτερος προπονητής στην ουσία στην ομάδα και του δίνεται η ευκαιρία να γίνει πρώτος σε μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, υπάρχει πάντα η πιθανότητα του να καεί ο προπονητής αυτός, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, ότι στη συνέχεια μπορεί να αποτύχει και να δυσκολευτεί να βρει και δουλειά στο μέλλον, έτσι, που είναι πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο για έναν προπονητή. Παρ' όλα αυτά, αναγνωρίζω στον Βόβορα ότι πήρε το ρίσκο του και τα πήγε καλά σε ένα σημείο, όσο μπορούσε. Αυτό είναι γεγονός που είπες. Το ζήσαμε και φέτος με τον Μάριο τον Αγγελούς του ΤΑΠΟΕΛ, που γιατί ουσιαστικά ο βοηθός προπονητής είναι ο φίλος των καθοσφαιριστών, είναι φίλος, και μετά ξαφνικά γίνεται το αφεντικό. Οπότε όσο και αν το κάνεις, η φιλία είναι εκεί ακόμη. Οπότε αν σου πει κάτι ο προπονητής, θα το απαντήσεις άθελα, που είναι λάθος, είναι λάθος. Αλλά αυτό συμβαίνει στην καλαθόσφαιρα και έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Συνήθως οι βοηθοί προπονητές το χάνουν εκεί. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Νομίζω τα αναλύσαμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό όλα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα βιντεάκια. Ήταν πολύ ωραία. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.